Η Αίγυπτος λοιπόν ως ήθιστε σπέβδει ξανά σε ρόλο διαμεσολαβητή. Αυτό αποκάλυψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, κ. Σούκρη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Χαμάς τώρα είναι πρόθυμη για αποκλιμάκωση. Αλλά από την πλευρά του Ισραήλ δεν υπήρξε καμία απάντηση στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Αιγυπτίων. Η Σαουδική Αραβία και η Υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, σε αντίθεση με άλλες εποχές που μιλούσαν για σφαγή των Παλαιστινίων, αρκέστηκαν να καταδικάσουν τις προσπάθειες του Ισραήλ να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους και αποφάσισαν τη σύσταση επιτροπής με σκοπό να επικοινωνήσει με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να τους παροτρύνει να λάβουν πρακτικά μέτρα για να σταματήσουν, όπως λένε, τις παράνομες Ισραηλινές πολιτικές στην Ιερουσαλήμ. Όσο για την κυβέρνηση Biden, φαίνεται πως αντιμετωπίζει την κλιμακούμενη βία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων εξοπλισμένη με λιγότερες επιλογές για να μειώσει τις εντάσεις από κάθε άλλη φορά. Ο Τραμπ είχε δώσει carte blanche στην Ισραηλινή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των υποστηρικτών του, γεγονός που τώρα έχει μειώσει την ικανότητα της Ουάσιγκτον να επηρεάσει και τις δύο πλευρές. Η Παλαιστίνη από τη μία είναι επιφυλακτική, ενώ κάθε όθηση του Πρόεδρου Biden προς το Τελαβίβ μπορεί να θεωρηθεί σε ορισμένους κύκλους στην Αμερική ως θεμελιώδης αλλαγή πολιτικής. Για την ώρα λοιπόν η Ουάσιγκτον μετράει τα λόγια της. Τα τηλέφωνα πάντως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ και Τελαβίβ φαίνεται πως έχουν πάρει φωτιά. Τις τελευταίες 24 ώρες ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σέρμαν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο κ. Σάλιβαν, μίλησαν με τους ομολόγους τους στο Ισραήλ αλλά και Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Οι Αμερικανοί μετέφεραν την ανησυχία της κυβέρνησης Biden, ζητώντας και από τις δύο πλευρές αυτοσυγκράτηση. Αλλά βέβαια, κανείς δεν μίλησε με τη Χαμάς, την οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, λίγες επίσημες δηλώσεις, εντονότατο το παρασκήνιο. Ωστόσο, ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Δανέζη.